Πάμε να δούμε όλα αυτά τα νέα μέτρα για την, κατά της λειψιδρίας και το τι αλλαγές θα φέρει και στην τσέπη μας και γενικότερα. Κοντά μας, εδώ στο στούντιο, στο πλατό, ο κύριος Πέτρος Βαρελίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και να πάμε και στο μαραθώνα, ελάτε να πάμε μαζί, γιατί εκεί είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής, μαζί με τον κύριο Βαγγέλη Σωτηρίου, που είναι ο αντιδήμαρχος μαραθώνα. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Σπύρο, καλημέρα, να καλημέρα ξεκινήσουμε σας. Από καλημέρα, εσένα, από το κύριε Λιβαδινού, καλημέρα κύριε Κακούση. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστούμε. Να ξεκινήσουμε το πρόβλημα από εσάς, το πρόβλημα. Είναι η παρατεταμένη ανομβρία έχει δημιουργήσει αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα της λειψιδρίας. Εμείς βρισκόμαστε σε έναν από τους τέσσερις βασικούς ταμιευτήρες της Αττικής, όπου το φαινόμενο είναι πολύ έντονο, στην λίμνη του Μαραθώνα. Οι εκτιμήσεις μας κάνουν λόγο για πάνω από 400 εκατομμύρια κυβικά μέτρα που έχουμε απώλεια σε νερό. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο, γιατί λαμβάνουν και κάποιες πρωτοβουλίες για τον περιορισμό. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα. Καλημέρα. Θέλουμε καταρχήν να μας δείξετε το πρόβλημα. Πίσω σας έχουμε μια ωραία άποψη της λίμνης. Θέλουμε να μας πείτε τι βλέπετε τώρα που δεν το βλέπατε νωρίτερα. Υπάρχει μια... Φέτος έχουμε το πρόβλημα της ανομβρίας, όπως είπατε και πριν. Πράγματι ήταν μεγάλο το πρόβλημα. Δεν είχαμε βροχές καθόλου, οι πόροι έχουν μειωθεί, έχουμε προβλήματα και στις γεωτρήσεις μας εμείς ως Δήμος που ιδρεύουμε ειδικά τις κοινότητές μας στο Γραμματικό και το Βαρνάβα. Ήταν έντονο φέτος το φαινόμενο. Εμείς προχωρήσαμε σε κάποιες ενέργειες που έχουμε κάνει όσον αφορά ψηφιακά υδρόμετρα, να βάλουμε γύρω στις 11.000 σαν Δήμος για να ελαττώσουμε τις διαρροές και ό,τι υπάρχει, ας πούμε, για να το μαζέψουμε. Παρά τα αυτά, όμως, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Να μην έχουμε άλλο πρόβλημα, να βρέξει κιόλας, να είμαστε καλύτερα. Στη λίμνη αυτό πώς αποτυπώνεται τώρα? Είδαμε την όχθη, στην οποία φαίνεται, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει πέσει η στάθμη, έτσι, δεν μπορεί να πει. Φαίνεται, ναι, η διαφορά φαίνεται ότι έχει πέσει η στάθμη. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά ό,τι μπορούμε. Εμείς, επειδή είμαστε και ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος στην Ανατολική Αττική, προχωρήσαμε και σε σχέδιο διαχείρισης του νερού, μια μελέτη που έχουμε κάνει. Όλα αυτά βέβαια χρειάζονται χρήματα για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και ο κόσμος πρέπει να προσέχει λιγάκι με την αλόγιστη χρήση νερού. Ακριβώς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι λοιπόν, όσο μπορεί ο καθένας από την πλευρά του. Κύριε Βαρελίδη, είναι πολύ σοβαρό το θέμα της λειψιδρίας και το τι όλο αυτό θα φέρει. Θα πούμε το νερό νεράκι. Τι λέτε εσείς? Σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό το κράτος και η κυβέρνηση και η παροχή, είμαι σίγουρος, προνοούν έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια εφοδιασμού στο ΔΥΝΕΚΕΣ και μάλιστα τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές της χώρας, γιατί το ζήτημα της λειψιδρίας δεν είναι τωρινό. Αντίθετα, με την παρόδο των χρόνων μειώνεται αναλογικά με το, αν κάνουμε σύγκριση, το τώρα. Υπήρχε δηλαδή άλλη χρονιά που συζητάγαμε τόσο πολύ το θέμα της λειψιδρίας, της ανομβρίας. Όπως όλοι γνωρίζουν, πάντα σε πολλές περιοχές της χώρας, είτε στα νησιά είτε στην επαρχία, υπήρχε πρόβλημα με το νερό, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τώρα χτυπάει την πόρτα της πρωτεύουσας. Τα προβλήματα αυτά είναι λιγότερα τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τον παρελθόν, γιατί έχουν γίνει μεγαλύτερα έργα υποδομής. Αλλά προφανώς, όταν έχεις μία περίοδο ανομβρίας παρατεταμένη, τα χρόνια προβλήματα οξύνονται και αναδεικνύονται. Ωραία, τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Φαίνεται ότι είμαστε στο παραένα λήψης μέτρων. Θα ληφθούν μέτρα τα οποία θα δίνουν, εν πάση περιπτώσει, αντικίνητρα στα νοικοκυριά, προκειμένου να μειωθεί η σπατάλη του νερού? Σπατάλη, είτε νερού είτε άλλων πόρων, δεν πρέπει να γίνεται έτσι κι αλλιώς. Είναι μια στάση ζωής που πρέπει όλοι μας να την υιοθετήσουμε σε ένα πλανήτη που έχει 8 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Είναι προφανές ότι πρέπει με σύνεση να διαχειριζόμαστε όλους τους φυσικούς πόρους και το νερό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το εργαλείο της τιμής, πρέπει να σας πω ότι η ελαστικότητα της ζήτησης στην τιμή του νερού είναι χαμηλή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν αυξήσεις την τιμή, για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα έχεις κάποια μείωση στην ζήτηση. Μετά όμως, από κάποιους μήνες,
αυτό θα επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα. Άρα η τιμή δεν είναι το νούμερο ένα εργαλείο για να διαχειριστείς το πρόβλημα της λειψιδρίας. Ποιο είναι? Άρα λέτε ότι είναι προσωρινό. Δεν είναι έχει κάτι ένα, το οποίο έχει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Έχει ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Δεν υποτιμώ το προσωρινό, τη χρησιμότητα του προσωρινού αποτελέσματος, αλλά πάντως είναι προσωρινό. Τι θα έλυνε? Μόνιμο χαρακτήρα έχουν μέτρα που σχετίζονται με την καλύτερη διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου, την αναβάθμιση του δικτύου, την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων. Και λέω χρήση γιατί οι χρήσεις είναι πολλές. Είναι η ίδρευση, όμως η βασική χρήση του νερού είναι η άρδευση. Mm-hmm. Το 85% του νερού χρησιμοποιείται στην άρδευση. Mm-hmm. Επομένως, πολλά προβλήματα που τα βλέπουμε ως προβλήματα στο νερό ίδρευσης προέρχονται από την σπατάλη που γίνεται στην άρδευση. Υπάρχει ένας υπολογισμός με τον οποίο θα μπορούσαμε να δούμε από το νερό το οποίο μπαίνει στο δίκτυο. Αντλείται από τους αμοιευτήρες και μπαίνει στο δίκτυο. Πόσο τελικά είναι αυτό το οποίο χάνεται σε αστοχίες? Βλάβες, διαρροές, γνωστές ή άγνωστες ή οτιδήποτε. Έχει γίνει μια τέτοια μελέτη? Υπάρχουν τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιοι οι πάροχοι, όσοι από αυτούς δίνουν στοιχεία, λιγότεροι από τους μισούς. Από τα στοιχεία λοιπόν των πάροχων προκύπτει ότι έχουμε ένα μέσο όρο, όχι σταθμισμένο, είναι μέσος όρος, αριθμητικός μέσος όρος, γύρω στο 35% απώλειες στο δίκτυο. Υπάρχουν όμως πολλοί πάροχοι που έχουν απώλειες στο δίκτυο που φτάνουν το 60%. Δήμοι εννοείται τώρα ουσιαστικά, έτσι μιλάτε για δήμοι. Δήμοι και ΔΕΙΑ. Ωραία. Και η ΔΕΙΑ, η ΔΑΠΑ. Άρα, ενώ μπαίνουν στα δίκτυα σε κάποιες περιοχές 100 κυβικά νερού, τα 65 χάνονται στην πορεία. Αυτό τώρα. Τα 60 χάνονται, ναι, μπορεί να μένουν τα 40. Ή αφορά κλοπές, έτσι, σωστά. Ή αφορά απώλειες, δηλαδή το δίκτυο χάνει το νερό. Σωστό. Εκεί αφορά, που μπορούσε να υπάρξει. Αφορά διαρροές και κλοπές. Με τι τρόπο μπορεί αυτό να μειωθεί? Αυτό. Χρειαζόμαστε συστήματα τηλεμετρίας. Γιατί χρειαζόμαστε συστήματα τηλεμετρίας? Για να ξέρουμε σε ποιο ακριβώς σημείο γίνεται η διαρροή. Πέρα από αυτό όμως, τα συστήματα τηλεμετρίας μετράνε την πίεση μέσα στον αγωγό, μέσα στο δίκτυο. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στην εταιρεία ίδρευσης ή στο Δήμο να ρυθμίσει σωστά τις πιέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις σε κάποια σημεία και σπάει ο αγωγός. Αυτό είναι κάτι χρονοβόρο, είναι κάτι κοστοβόρο, δηλαδή θέλει μια διαδικασία η οποία και σε χρόνο και σε χρήματα για να γίνει? Η εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας προφανώς έχει κάποιο κόστος, δεν είναι υπέρογκο αυτό το κόστος, ούτε θέλει χρόνο για την υλοποίηση. Εσείς πιστεύετε ότι θα βοηθούσε πάρα πολύ? Θέλει βούληση και θέλει και κάποια χρήματα. Μάλιστα. Και ήδη εμείς από το Ταμείο Ανάκαμψης δίνουμε τέτοιους πόρους. Πρέπει όμως και οι ίδιοι οι πάροχοι να συμβάλλουν και με δικούς τους πόρους για να βελτιωθεί η συνολική εικόνα. Για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος. Κύριε Αντιδήμαρχε, μας είπατε νεωρίτερα ότι εσείς στο Δήμο Μαραθώνα, που έχετε ο ταμιευτήρας είναι κομμάτι της περιοχής σας, έτσι. Εσείς έχετε πρόβλημα με τις γεωτρήσεις σας για να δώσετε νερό σε συγκεκριμένους οικισμούς? Ακούστε να σας πω. Δηλαδή, αν έχει πρόβλημα ο Μαραθώνας, δεν γλιτώνει κανένας μας. Θα σας πω. Εμείς σαν δίκτυο έχουμε γύρω στα 600 χιλιόμετρα δίκτυο νερού και το έχει ο Δήμος Μαραθώνα. Δηλαδή το έχουμε εμείς, το διαχειριζόμαστε εμείς, δεν το έχει δηλαδή η ΕΙΔΑΠ. Mm-hmm. Με την ΕΙΔΑΠ δεν είχαμε προβλήματα, να πω την αλήθεια, ότι ας πούμε δεν είχαμε στους τροφοδοτικούς αγωγούς δηλαδή και στα δίκτυά μας. Το πρόβλημα το είχαμε περισσότερο με τις γεωτρήσεις. Δηλαδή υπήρχαν γεωτρήσεις που όλα τα χρόνια μας δίνανε νερό και ξαφνικά, ας πούμε, στο Γραμματικό για παράδειγμα, έχουμε μια γεωτρήση στο Σέλκι η οποία, ας πούμε, δεν μας έδινε το νερό που έπρεπε. Δηλαδή έμενα από νερό. Οπότε εκεί δημιουργείται πρόβλημα αυτομάτως. Τα δίκτυα, όπως είπατε και πριν και άκουσα, είναι παλιά. Δεν είναι δηλαδή, ας πούμε, όλα τα δίκτυα. Έχουμε κάνει εμείς αναβαθμίσεις. Βγάλαμε ένα έργο, ας πούμε, μεγάλο. Αναβαθμίσαμε το Μάτι, το Ζούμπερι, την Αγία Μαρίνα. Αλλά όσο και αναβαθμίσεις, 100 χιλιόμετρα δίκτυα αλλάξαμε. Είναι ακόμα υπολείπονται κι άλλα, που είναι πιο παλιά δίκτυα, τα οποία κάνουν βλάβες, υπάρχουν διαρροές. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαρροές όσο αναφερθήκατε πριν. Δηλαδή, κυρία Στο δικό μας δήμο τουλάχιστον. Πριν 60 χρόνια. Και όλα αυτά, τόσα χρόνια δηλαδή. 60 χρόνια, είπατε. Δηλαδή το δίκτυο, το δίκτυο που κάνει... Το 70, το 80, ναι. Το δίκτυο το Πάλογλου που είχαμε από το 1960. Συγγνώμη, αλλά πριν από 60 χρόνια η αγωγή ήταν πύληνη ή σιδερένη.
Αμίαντη και σιδερένιοι. Και πλαστικούς. Οπότε έτσι είμαστε ακόμα. Αμίαντος. Τώρα τους κάνουμε αντικατάσταση με πολυεθυλένιο. Αμίαντος. Με νέους αγούς πολυεθυλένιο. Δηλαδή, αμίαντος ο οποίος είναι ένα από τα πιο καρκινογόνα υλικά. Τα έχουμε πει. Τι προκαλεί και το τι δημιουργεί. Σίδηρος ο οποίος οξυδώνεται. Σπάει, προκαλεί ζητήματα. Αυτά όμως για να αλλάχτουν. Αυτά για να αλλάχτουν όμως είναι πολλά λεφτά, έτσι. Ναι, λένε και τόσα δηλαδή, χρόνια. Είναι πρόβλημα διαχρονικό όμως, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε, δεν είναι χθες. Τώρα και να θέλετε να τα αλλάξετε, πρέπει να έρθει η αρχαιολογία να τα βγάλει, γιατί είναι 60 χρονών. Ακριβώς. Δηλαδή, τόσες κυβερνήσεις, τόσα. Εντάξει, ναι. Αυτό, έτσι. Τόσες τοπικές αυτοδιοικήσεις. Όλοι αυτοί που περάσανε, τόσα χρόνια πολλά. Εμείς κυνηγάμε όλα τα προγράμματα, ήδη πήραμε, φτιάξαμε κάποιες περιοχές, αντικαταστήσαμε μόνο αυτή την τετραετία 100 χιλιόμετρα δίκτυο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κομμάτι, έτσι. Μεγάλο. Αλλά τα μεγαλύτερα όμως προβλήματα δεν τα έχουμε με την ΕΙΔΑΠ όσο με τις γεωτρήσεις, γιατί εμείς είμαστε και περιοχή, δήμος, δηλαδή κατεξοχήν με αγρότες παραγωγούς. Ναι. Καταλαβαίνετε, οι γεωτρήσεις είναι αρκετές. Αλλά και ειδικά στα χωριά Βαρνάβα, Γραμματικό, εκεί είχαμε προβλήματα. Αυτά συμβαίνουν τώρα στο περιβόλι της Αττικής. Το Γραμματικό, βέβαια, εμείς έχουμε βγάλει ένα έργο και τους δίνουμε με ΕΙΔΑΠ. Τώρα θα τους δώσουμε ΕΙΔΑΠ. Και θα κρατήσουμε εφεδρικές γεωτρήσεις. Ναι, αλλά κατανοητό. Παρά τα αυτά, τα προβλήματα ήταν φέτος πολλά. Στην επόμενη συζήτηση, κύριε Βαρελίδη, θα δούμε τι ηλικία έχει το δίκτυο το οποίο, παίρνουμε νερό όλοι. Απλά, εδώ, απαντήσεις. Απλά να πω, γιατί πρέπει να μην παραπληροφορούμε τους τηλεθεατές, ότι οι αμιαντοσωλήνες δεν παρουσιάζουν κανένα πρόβλημα για την υγεία στο πόσιμο νερό. Ο αμίαντος είναι πρόβλημα όταν τον αναπνέεις, είναι άλλη η οδός κατάπνωσης. Τον εισπνέεις, συμφωνώ, σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Άλλο η κατάπνωση, άλλο η αναπνοή. Έλα, άρα πείτε, 60 χρόνια, η αντικατάσταση. Μου επιτρέπετε να μην αισθάνομαι ασφαλής. Η αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα παρουσιάζει πρόβλημα για τους εργάτες, όχι χρήση του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας για όλα τα κρίσιμα που συζητήσαμε.